Γιατί μέσα στον πόνο μου νιώθω τόση ευτυχία. Και νομίζω ότι εδώ πέρα αυτός ο στίχος... Αυτό είναι λίγο παρεξηγήσιμο. Με τον πατέρα μου που εξαφανίζεται σήμερα στην αστυνομική. Είναι μια τρομερή ιδέα, το τελευταίο γεύμα του Elvis. Πέθανε ο Elvis. Όταν τον ανοίξα ένα βιβλίο, ακούσα τα χιλιάδες ναρκωτικά που είχε μέσα του, τα οποία είναι κατά τη γραμμή, τα έχω φέρει τώρα στο είναι το τι έφαγε. Αυτό το σκέφτηκα σαν ένα βωμό, δηλαδή φυστικό βούτυρο, μπέργκερ, ένα μπέργκερ, δηλαδή χάπια, όλο αυτό σε ένα μικρό βωμό για τον Elvis. Λοιπόν, καταρχάς για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι η λέξη του χαιρετισμού έχει μέσα τη χαρά και ότι έχει και το χαιρετισμό. Γιατί κατά μία έννοια πολύ παλαιότερη είναι η ολοκλήρωση του χαιρετισμού. Έχω ένα λίγο πρόβλημα αν κάπου μέσα στη συζήτηση, στο κάπου, δεν τεθεί το ζήτημα ότι αυτή τη στιγμή αποχαιρετάμε κάτι. Μια προηγούμενη πραγματικότητα. Όταν πας πιο βαθιά, αρχίζει και αντιμετωπίζει και παίρνει πιο προσωπικό, έτσι δεν είναι. Σχετικά με αυτό που είχατε την προηγούμενη φορά με το πάρτο αποχαιρετισμού με τα τραγούδια του 50 που είναι όλα σε μια κατάσταση μουσική swing του 50 και μια χαρά και μια, ξέρεις, μια ξεχνιασιά, ας πούμε. Που πάει σε κάτι παρτάκια που κάνουν τέτοια έτσι, 50's. Υπάρχει όμως κάτι σε αυτά τα πάρτα. Υπάρχει μια μελαγχολία. Νοσταλγία. Ναι, υπάρχει κάτι, γιατί δεν είναι το τώρα. Είναι κάτι που έγινε και το κάνεις τώρα. Οπότε, εμπεριέχει, χωρίς να το καταλάβεις, κάτι μελαγχολικό, κάτι νοσταλγικό. Σε τέτοιες είναι και γενικά χαρακτικό. Έχω να κάνω κάποιες προτάσεις, αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό είμαι συνεργάσιμος. Όχι σε επίπεδο ιδεολογικό, αλλά σε επίπεδο κουλτούρας, πόσο μπορώ εγώ να συνεργαστούμε κάποιον άλλο να βγάλω κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα από τα θέματα όμως. Δηλαδή, το αρτιστικό στοιχείο του εικαστικού πρέπει να το δει ο ηθοποιός με έναν προστατευόμενο τρόπο. Πρέπει δηλαδή ο ηθοποιός να αγκαλιάσει τον εικαστικό κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή για μένα αυτό είναι το project. Όχι τόσο πολύ το τι θα δει και το κοινό μαζί. Δηλαδή, αν μέσα αυτές τις 5 ώρες δεν μπορεί να βγει τίποτα και είναι κλειδωμένες οι πόρτες, βάζουμε και έναν άνθρωπο κάτω και λέει καλημέρα σας, ευχαριστούμε που ήρθατε, γεια σας. Θα μπορούσε ένας ηθοποιός, εγώ, οποιοδήποτε, να είναι τυλιγμένος, σαν ένα καρούλι, ολάκερος, με έναν οφάλιο λόρο, με οτιδήποτε. Και αργά μέσα σε όλο αυτό το χώρο να ξετυλίγεται αργά, περνώντας από κάθε αίθουσα, από κάθε σημείο. Πιθανότητα οι θέατες να του κόβουν αυτό το νήμα ή να κόβεται καθώς περνάει. Το απόλυτο θέατρο που παρακολουθώ τα τελευταία δύο χρόνια είναι το αμερικάνικο, η Αμερικάνικη Πάλη, WWE. Και θεωρώ ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι ένας τρόπος να αναβαθμίσει τις σχέσεις με το θέατρο. Αυτό που έχει μια εξαιρετική λαϊκή απήχηση καθημερινά, κάποιοι καθημερινά Αμερικάνοι βλέπουν αυτό το πράγμα. Συγκλίνω σε αυτό επιλέγοντας την αποχαιρετιστήρια ομιλία ενός διάσημου wrestler του Shawn Michaels. Οπότε ταξιδεύω, ας πούμε, και πηγαίνω εκτός και μένω σε ένα δωμάτιο το οποίο μπορεί να είναι το χειρότερο δωμάτιο που υπάρχει. Πάντα φεύγοντας, είναι σαν να, πώς
αυτό που κάνω και εδώ, το δωμάτιο το ίδιο, το χώρο δηλαδή. Ξέρεις, πάντα γυρνάω πριν κλείσω την πόρτα και το κοιτάζω και κάτι μου λέω ή κάτι. Λέμε, κάποιοι λένε ότι χάθηκε κάτι. Λοιπόν, χάθηκε κάτι, είμαστε σε αναμονή του να βρούμε κάτι. Πού είμαστε, τι είναι αυτό που έχασα εγώ, σαν Θέμη. Αυτό που έχασα είναι η ελπίδα. Σκέφτομαι μήπως βρω κάτι που, ας πούμε, είδα κάτι δωμάτια μέσα που μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα δωμάτιο είχε ένα γραφείο πάρα πολύ παλιό. Και μετά ξανασκέφτομαι μια δημόσια υπηρεσία ή σκεφτόμουν τα οίκα της Αθήνας που είναι έτσι όπως είναι. Και κάθε γέφυρα που είναι για αυτοκτονία, γιατί πάντα στα ίδια μέρη πηγαίνουν, υπάρχει η καντίνα του... γι' αυτό το ελβετικό κράτος, τη διάρκεια των Χριστουγέννων πρωτοχρονιάς και αυτά, σε αυτά τα σημεία βάζει καντίνες με ψυχιάτρους, σούπες, τσάι, οπότε αν κανείς μετανιώσει, μπορεί να πάει να συζητήσει. Κάποιος ηθοποιός πάλι είχε κάτι άλλο να προτείνει, δηλαδή να υπάρχει κάτι που να μπορεί ένας οικαστικός να πατήσει, τουλάχιστον ένας οπτικός οικαστικός ή ένας που θα κάνει κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, εντάξει, ακριβώς. Οπότε πρέπει να υπάρχουν ιδέες. Όλη η ιδέα λοιπόν θα ήταν ότι μέσα σε ένα άδειο δωμάτιο μπαίνει ένας θεατής, περιμένοντας να δει οτιδήποτε, και αυτό που βλέπει ένας άλλος άνθρωπος τον αποχαιρετά. Να είναι ένα άδειο δωμάτιο όπου κάθε ένας που θα φεύγει από εδώ μέσα να αφήνει κάτι. Να αποχαιρετάει κάτι. Κάτι ότι προσπαθούμε, ας πούμε, να αποφύγουμε τον αποχαιρετισμό, προσπαθούμε να αποφύγουμε την έννοια της απώλειας και τα συναισθήματα αυτά και κάπως να τα ξεπεράσουμε και να γίνουμε όλοι πολύ αισιόδοξοι πολύ γρήγορα. Να. Θα μπορούσε να φτιάξει κάποιος ένα γλυπτό, από χαλμά. Αυτό που είχε ενδιαφέρον σε αυτή την performance που λες, να την κάνεις εσύ η ίδια να τον τρως, έχει ενδιαφέρον. Ναι, γιατί είναι αυτό που λες, ότι εγώ τον αποχαιρετώ βάζοντας τον μέσα μου. Ουσιαστικά μια συγκέντρωση των οικαστικών και των ηθοποιών, δουλεύοντας ακόμα πάνω στις ιδέες τους και αναζητώντας τον ιδανικό χώρο που θα γίνουν οι δράσεις τους. Αλλά ακόμα υπάρχει ανταλλαγή ιδεών. Ναι. Οι ομάδες και τα ζεύγη δεν είναι ακριβώς ορισμένα. Ναι. Πλήρως. Υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει κοινώς. Αυτό που βλέπουμε εδώ, το πλέγμα, είναι ένα μοντέλο για την κίνηση του ηθοποιού, η οποία ξεκινάει από την πόρτα και διαγράφει μια πορεία που στην ουσία σχηματίζει το σύμβολο του απείρου. Συμβολίζει την πορεία του ανθρώπου, η οποία, ενώ νομίζουμε ότι είναι γραμμική, στην ουσία συνειδητοποιούμε ότι επιστρέφει πάντα από τα ίδια σημεία. Με Αμερική έχω κολλήσει πάντως, γιατί η Αμερική είναι ένα μέρος που είναι τόσο πρωτόγωνο, ας πούμε, έτσι, απομακρυσμένο. Και όλη η κουλτούρα και όλος ο κόσμος πώς αντιδρά, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, φαίνεται πολύ πρωτόγωνο. Και ουσιαστικά... Και τα φίτες είναι λίγο τέτοιο προς το λιμνίδι, είναι λίγο παρεξηγημένα. Πολύ παρεξηγημένα. Καταρχήν... Avant-garde, performance. Cage, φίλε. Φιχτής, σιωπή, τελείωσε.
Φανούλα μου, θα σου κάνουμε και σαν ένα. Μια μακέτα θεατρού, μια μεγάλη μακέτα, ας πούμε μεγάλη, που θα μπορεί να χωράει ένα άτομο, μια ηθοποιό, και θα γράψω ένα κείμενο που θα έχει να κάνει με τους, με τον αποχαιρετισμό, αλλά με όλους τους αποχαιρετισμούς, αν μπορούσε να το πει κανείς αυτό. Ωραία. Αλλά από έναν άνθρωπο, ο οποίος θα το λέει σαν κάποιος που δεν έχει ζήσει ποτέ αυτό που αποχαιρετάει, που θα αποχαιρετήσει. Ναι. Είτε τη ζωή, είτε τον αγαπημένο του, την αγαπημένη του, τη μάνα του, τον πατέρα του, την νιώτη του, την εφηβεία του, τα πάντα. Αυτό λέει δεν μπορεί να φύγει, απλά μπορεί να, να το καλύψει. Αν και εντάξει, είναι ωραίο αυτό, αλλά δεν μ' άρεσε, ας πούμε. Ναι, αλλά τώρα την κουρίνει, δηλαδή... Ναι, ας πούμε, θα κρυφτεί. Κάτι θα βάλουμε από πάνω. Ένα πανί. Και σκέφτομαι εγώ την ερώτηση αυτή, το give me a reason to love you. Το project είναι αυτή η ερώτηση, δηλαδή να είμαι εγώ καθισμένο σε καρέκλα από πίσω, το γραφείο, και να έρχονται, να μπαίνουν μέσα, κάθεται, αυτός που θα μπαίνει μέσα και να του δίνω μία α4 κόλλα με αυτή την ερώτηση και ένα στυλό. Θα μας βάλει μύγες, λέω. Αλλά αντιδραστικός είσαι, Γιώργο. Και κεφάλι... συνεχίζεται. Δηλαδή το κεφάλι είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με το σώμα. Δεν είναι. Είναι λίγο, ένα σώμα και πέντε κεφάλια. Έχεις δίκιο. Ε, άμα είναι Δημήτρη, θα μπορούσε να το πω, αλλά έχεις δίκιο.
Installation. Το installation είναι μικρό και χρωματιστό. Μπορεί να βάλει που το ζήτησα. Να ρωτήσω κάτι που μου λέτε μερικά πράγματα, δεν λάβω. Πρώτα απ' όλα. Εδώ παίζουν δύο προβολέ. Ωραία. Λοιπόν. Και εδώ κάτω θα στήσει ένα τέτοιο μικρό installation. Ναι, το ξέρω, δεν είναι σκοτώ. Απλώς επειδή είμαι φυλακισμένος και έχω πάρει άδεια τώρα. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι χώροι λειτουργούν με τον τρόπο της διαδικασίας. Μια ταινία, το πουλάω να το φτιάξω. Θα το φτιάξω, θα το φτιάξω. Κάτω, αν πρέπει. Τι είναι αυτό το είναι κάτι άλλο αυτό. Ε? Αχ, να κάνουμε εδώ πέρα. Γιάννη, έλα λίγο. Ναι. Να, εδώ στη μεγάλη στο, να σου πω. Γιατί θα έχεις λίγο πιο. Εγώ θα έρθω να το ξέρεις. Γιάννη, σαν να κοιτάω το φαγωγή. Δυο σας έχετε κάτι να μιλάτε. Λοιπόν, θα τραπέζει πιο στην θάλασσα. Έχω καμία. Έτσι, ωραία. Να μπει στην κουζίνα, να πάρουμε τους πάγους από την αγορά και να τους έχουμε εκεί για τρεις μέρες. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Ωραία. Μακάρι να γίνει αυτό. Ναι, τώρα θα έπαιρνα τηλέφωνο. Ωραία, ωραία. Τώρα. Ωραία, αλλά να δούμε, γιατί έχουμε με αυτό τον πάγο. Έχω ρωτήσει, δεν ξέρεις, λένε Δεσποινής, ποιος πάγος μου λέει. Εγώ, δεν υπάρχει πάγος, πάγο θα βρείτε στην Κόρινθο, μου λέει ένας ψαράς. Αλλαγή, για κράτα το λίγο και εσύ, γιατί έχω παγώσει ήδη. Εμένα μου αρέσει, δεν έχω πρόβλημα. Και εγώ έτσι νόμισα λίγο, για λίγο, μετά καίγεσαι όμως. Το χαλάς. Μετά καίγεσαι, αγόρι, μπορεί να το κάνω. Όχι, δίγιο όμως από το μάγο που πίσω. Είναι λίγο ψυγείο η αίσθηση. Αυτό το θέλεις. Δεν είναι τόσο παράξενο πια, είναι ο πάγος στο ψυγείο. Πολύ ωραία. Αλλά αύριο θα φέρω και τα ρούχα μου. Έχω βρει ένα μαύρο φεύγεις με αυτά. Να μου σας το πεις. Για και στα πράγματα. Τόση ώρα πάλι. Αν γίνει. Όχι. Νομίζω ότι ναι, όσο πιο απλό απ' έξω αυτό που είπες εσύ θα το παίρνεις και θα το αδειάζεις. Τίποτα. Πριν το χύσω, κάτι να κάνεις. Κάνω λίγο αυτό που κάνεις, επειδή κάνεις, ξέρεις. Αυτό είναι κανονικά κανονικά. Φεύγεις. Πού και πού μπορεί να κοιτάς κάποια. Στα μάτια, κανονικά. Όχι φεύγει. Μην ξεχνάς ότι είμαι και εγώ εδώ. Ναι, είναι και εγώ. Κατά στιγμή θα μπορούσα και εγώ ίσως να κοιτάξω. Ναι, να κολλάω. Μπορεί να ταιριάξει και να κοιταχτούμε εμείς. Ναι, ναι. Να βλέπουμε την προβολή και να βλέπουμε αν έχει ουρά. Σε μένα θα νομίζω για παιδιά, ναι. Ναι, σίγουρα. Ναι. Εντάξει.
Διάλειμμα, ναι. Τηλεόραση έχει όλα αυτά που ναι, πιάσεις. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Οπότε εσύ δηλαδή να πει το χαρτί. Θέλετε να φτιάρει κάτι, σακούλα, θέλετε κάτι. Τι παίρνει, σακούλα. Θέλω να φαράσει και να είναι σακούλα. Και περισσότερο θα είσαι εκεί και λιγότερο θα κάνεις τις υπόλοιπες κινήσεις. Δηλαδή εσύ θα κρίνεις πότε θα τις κάνεις. Ανάλογα. Μπορώ, δεν ξέρω να το κάνω και σε σχέση με αυτό. Αυτό είναι το μέγιστο δυνατό. Εγώ δεν θέλω να έχει παραπάνω. Πιέζει το πάνω. Ναι, είναι σαν πολύ βρόχα. Ναι. Αυτό είναι μια ωραία για να δούμε. Δεν είναι το πιέζει. Θα σου πω κάτι. Αν είσαι εκεί με διάγραφο μηχανή και γράφει, για μένα είναι σαν να ετοιμάζεις, ξέρεις, να αποχωρήσεις και κάτι γράφεις. Αφόσον έχω το θέμα, δηλαδή η εύκολη, η φτηνή, ας πούμε, σκέψη, η άμεση ενός ανθρώπου. Κάποιος γράφει ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα, ας πούμε, πριν την κάνει. Ναι. Χαιρετήσουμε τα πάντα. Τα πάντα. Ήχους που έχουμε κάθε μέρα. Την εικόνα με τον ήχο θα αποχαιρετήσουμε. Τις σχέσεις δύο ανθρώπων θα αποχαιρετήσουμε και αυτές. Και αυτές. Και αυτές. Και τι θα μείνει τελικά. Αυγά και λουκάνικα. Τέλεια. Are you done? Να το μαζέψουμε. Εντάξει. Εντάξει, Άντζελα. Εντάξει, Άντζελα. Κουρτίνα τέλεια. Yeah. Και θα γίνει πολύ μόνο. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Ναι, να σου πω κάτι. Πώς θα δεσμευτεί. Όχι, μην το κάνεις αυτό, παιδιά. Γιατί το παράθυρο κλείνει μόνο από μέσα. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε ανοιχτό το παράθυρο. Βρήκα κι άλλο σημείο που μπορεί να πας. Σαν σκέψη είναι μετά τον αποχαιρετισμό ένας άνθρωπος κλεισμένος μέσα σε ένα χώρο, σε ένα ιδιωτικό χώρο, ο οποίος θα έχει να αντιμετωπίσει τον αποχαιρετισμό που έχει γίνει. Θα υπάρχει μια πολύ αργή κίνηση, όπου η Στεφανία με ένα κουκαλάκι με μαλλιών, όπως φαίνεται ήδη, αρχίζει και δέρνει τον τοίχο, αρχίζει και βγάζει το παλιό του χρώμα του τοίχου. Γι' αυτό και ο τίτλος που διαλέξαμε είναι End, End. Δηλαδή τέλος και, γιατί συνεχίζεις. Συνεχίζεις και συνεχίζεις γιατί μάλλον αποχαιρετίζεις γιατί ψάχνεις. Κάτι δεν προχωράει, χωρίζουν οι δρόμοι, αλλά συνεχίζεις έναν δρόμο. Το έχεις σκεφτεί, από σένα το έχω πάρει. Το έκανες προχθές όταν δεν σκεφτώσουμε.
ξέρεις, και το έκανες. Τώρα αρχίζει να μπαίνει σκέψη, μήπως πρέπει να είμαι έτσι, πρέπει να είμαι έτσι. Όχι, εντάξει, αυτό το κάνω. Πρέπει να τελειώσω. Ναι, άρεσε. Θα να είναι σιαμέα, βάλε το κουφάλι από εδώ. Και τα βρήκα μέσα σε μια βαλίτσα με ναφθαλίνες, στο πατάρι, μέσα βαθιά. Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα τα δουν και θα πω, όχι, όχι, εγώ δεν μπορώ να μου δω αυτό. Να φεύγουν. Αν πεθαίνεις, αύριο, ποιο θα πει, που παγιερεύεις. Πίνεις. Αγαπάς την πατρίδα σου, αγαπάς την πατρίδα σου. Μεγάλο. Μεγάλο μικρό.